Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο δρόμο Τρίπολη Άργος. Συνεχίζονται οι εργασίες βελτίωσης του δρόμου αυτού που είχε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά το κομμάτι της Αρκαδίας. Ήδη έχουν τελειώσει οι τάπητες στο κομμάτι μετά τα Γεωργίτικα προς τα όρια νομού. Έχει γίνει η κόπικη στροφή στις Οχίους Αναργύρους με νέο τάπητα και εδώ γίνεται το πιο σημαντικό κομμάτι του έργου τώρα. Τα περιβόητα αυτά του μπάκια, λουφάκια που ήταν στο δρόμο αυτό, που είχαν σαν αποτέλεσμα να έχουν χάσει πολύ άσπρη ζωή τους και να έχουν πιο πολύ τραυματιστεί, επιτέλους κόβονται. Θα γίνει μια ευθεία, θα πλατείνει ο δρόμος και έτσι λοιπόν θα είναι πολύ πιο εύκολη και πιο ακίνδυνη η πρόσβαση από την Τρίπολη προς το Άργος, κόβοντας τα επικίνδυνα αυτά λουφάκια που, όπως είπα, έχουν στερήσει τη ζωή από πολλούς ανθρώπους και έχουν ταλαιπωρήσει από πολλούς ανθρώπους. Είναι ένα πραγματικά πολύ καλό έργο, ένα έργο πραγματικά το χαίρομαι. Και γι' αυτό είμαστε εδώ να λύσουμε κάποιες μικροδιαφορές που υπάρχουν όσον αφορά το έργο. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Το πρώτο είναι, ζητάμε λιγάκι την ανοχή των ιδιοκτητών ένθεν και κήθεν του δρόμου, γιατί θα ξεκαθούμε να κόψουμε κάποια λίγα μέτρο, θα είναι, δεν ξέρω πόσο, αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι τα έργα μια φορά γίνονται και πρέπει να κάνουμε όσο γίνεται πιο καλό το έργο, να είναι ευθεία. Και ζητάμε λοιπόν την κατανόηση αυτών των ιδιοκτητών που είναι από εδώ και από εκεί, γιατί σίγουρα θα έχουν μια μικρή επιβάρυνση όσον αφορά τις ιδιοκτησίες τους. Και το δεύτερο, ζητάμε την κατανόηση των οδηγών που περνάνε από εδώ. Ο δρόμος θα είναι κλειστός, υπολογίζουμε για 20 μέρες περίπου. Υπάρχει δίωδος μέσα από την χώρη. Εντάξει, είπαμε, η ταλαιπωρία είναι προσωρινή, τα έργα είναι μόνιμα. Ας προσέχουν, ας πηγαίνουν σιγά όμως μέσα στον οικισμό του νεοφορείου, γιατί υπάρχουν και πολλά μικρά παιδιά, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Εμείς θα φροντίσουμε ώστε να τον γρηγορότερα και καλύτερα να γίνει το έργο αυτό. Όπως είπα, θα διευκολύνει πάρα πολύ την πρόσβαση προς το άλλο.